Λοιπόν, με αυτά τα λίγα προχωράμε στην επόμενο ομιλητή. Ο προεδρεύων της παρουσίασης θα είναι είναι δύο καλοί φίλοι οι επόμενοι. Συγγνώμη Γιώργο μου, αλλά γνωριζόμαστε πιο πολλά χρόνια με τον Σταύρο και με τον Χρήστο. Δύο εξαίρετοι φίλοι και συνάδελφοι, Χρήστος Γιαννακόπουλος ο προεδρεύων. Ο Χρήστος τελείωσε την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990. Από το 1990 έως το 1992 στο Boston University έκανε την ειδικότητα της προσθετικής και το 1992-1993 πήρε το Master. Από τότε ο Χρήστος γύρισε στην Αθήνα. Έχει ένα πολύ πετυχημένο ιατρείο στη Γλυφάδα. Ασχολείται με προσθετική και προσθετικές αποκαταστάσεις σε εμφυτεύματα. Και θα είναι χαρά μας που θα προλογίσει τον Σταύρο τον Πελεκάνο. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής, γνωστός και καταξιωμένος συνάδελφος, ο Σταύρος ο Πελεκάνος. Ο Σταύρος τελείωσε το 91 το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. 91-94 έκανε την ειδικότητά του στην προσθετική στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και από το 2002 ενεργό μέλος στο European Academy of Aesthetic Dentistry. Σταύρο. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο το Βούμενο για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε να έρθω να συζητήσουμε μαζί ένα περιστατικό, το οποίο, αν μπορούμε να έχουμε τα φώτα κλειστά. Γιώργο, να κλείσω εγώ τα φώτα. Και νομίζω ότι μετά από το πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον περιστατικό που είδαμε από τον Γιώργο το Σιαβίκη, θα σας πάω σε μια πιο μικρή περιοχή, η οποία είναι η αισθητική ζώνη στην πρόσθετη περιοχή, με ένα ή δύο, θα δούμε, εμφυτεύματα, γιατί νομίζω ότι είναι εφιάλτης για όλους να έχουμε αυτό που γράφω, απώλεια κεντρικού και πλάγιου τομέα, στο ίδιο ημιμόριο. Ουσιαστικά ήρθε η ασθενής με ατύχημα, Κυριακή μεσημέρι, καλοκαίρι. Οπότε δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, ήρθε κατευθείαν στο οδοντιατρείο. Έχει μια φοβία με τους γιατρούς και με παρακαλέσαν να τη δω. Όταν ήρθε στο ιατρείο είχε αυτή εδώ την εικόνα. Βλέπετε ότι λείπουν ήδη δύο δόντια και αυτό το δόντι, ο κεντρικός 21, έχει μετατοπιστεί από τη θέση του. Ήταν ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. 25 χρονών. Και φοβότανε πάρα πολύ, έκλαιγε όλη την ώρα και αυτό που μου έλεγε συνέχεια είναι ότι θέλει να γίνει όπως ήταν πριν από το ατύχημα. Και όπως θα δούμε, αυτό πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό να κάνουμε πράγματα τα οποία έχει φτιάξει η μητέρα φύση. Ιατρικό ιστορικό ελεύθερο, οδοντιατρικό ιστορικό χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, καλή στοματική υγιεινή, μία φορά το χρόνο στον οδοντίατρο. Και το μόνο που μπορούσα να κάνω Κυριακή ήταν μία πανοραμική. Και βλέπετε αυτή είναι εδώ την εικόνα. Τα δόντια δεν υπήρχαν μέσα, ούτε τα βρήκε ασθενής κατά τη διάρκεια του ατυχήματος ή μετά, μάλλον. Και βλέπουμε μία έκτοπη θέση του άλλου κεντρικού, καθώς και ένα κάταγμα μήλης. Εδώ. Μικρές οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που βλέπουμε της εκτόπισης, της παρεκτόπισης του κεντρικού τομέα. Και η κλινική εικόνα δεν ήταν καθόλου καλή. Βλέπουμε την υπερόγεια θέση που έχουμε στον κεντρικό.
Τεστ σωτικότητας είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε το 13 ήταν αρνητικό. Το 21 έδινε μια ψευδή αίσθηση θετικού. 22 θετικό, 23 θετικό. Η αρχική διάγνωση λοιπόν ήταν ολική εκόμφωση του 11 και του 12. Πλάγια μετατόπιση, μερική εκόμφωση του και κάταγμα μήλη στο 21 και ευαισθησία στην επίκρουση, επικρουστική ευαισθησία στο 13, στον κοινόδοντα και στο 22 από το χτύπημα. Εδώ θα μπορούσε να γίνει μια πρώτη κουβέντα στο σχέδιο, στη θεραπεία του επίγοντος βασικά, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μου ζήτησε ο Γιώργος Ογούμενος να προχωρήσουμε στο περιστατικό και το συζητάμε, αν θέλετε, μετά. Η θεραπεία του επίγοντος, ουσιαστικά έχουμε το 21 με πλάγια μετατόπιση, μερική εκόμφωση και ελαφρώς θετική, ίσως θετική, έδινε ένα σύμπτωμα στο τεστ ζωτικότητας. Το 13 ήταν αρνητικό, το 13 είχε διάσηση, είχε επίκρουση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, μάλλον πολλά ωραία άρθρα, και στο site μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, στο International Association of Dental Traumatology, που είναι όλα τα guidelines τα οποία έχουμε σε περιπτώσεις που έχουμε ατυχήματα σε παιδιά και το τι κάνουμε. Απλώς σας παραθέτω ότι γενικά τα δόντια που έχουν επίκρουση είναι από το group του Andreasen στη Δανία, αυτά τα άρθρα, τα οποία έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να βρούμε παγκόσμια. 13 αρνητικό, παρόλο που έχει επικουστική ευαισθησία, περιμένουμε ότι στο 75% των περιπτώσεων θα ανακτήσει την ζωτικότητά του. Είναι μια ευαισθησία στην επίκρουση και μόνο το 20-25% των δοντιών νεκρώνονται. Το ανάποδο. Σε δόντια που έχουν φύγει από τη θέση τους, το 75-80% νεκρώνεται. Πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία διατηρούν τη ζωτικότητά τους. Αντίθετα από τα ευρήματά μας. Φυσικά αυτό που κάναμε είναι, ούτε εκ μαγεία μπορούσαμε να πάρουμε εκείνη την ώρα, είναι να επαναφέρουμε το δόντι στη θέση, το 21, και να κάνουμε να φύγει ασθενής με κάποια δόντια, ενός είδους ακινητοποίηση, και να φύγει η ασθενής με κάποια δόντια και βέβαια κάποια σειραφή του τραύματος. Αυτό είναι 2 μήνες μετά. 2 μήνες μετά βλέπουμε έλλειμμα στους μαλακούς ιστούς. Έλλειμμα στους μαλακούς ιστούς. Τα προσωρινά μας. Περιοδοντόγραμμα, δεν έχουμε βάθη θυλάκων, είναι φυσιολογική η περιοδική ανίχνευση, καινούργιες ακτινογραφίες. Τι κάναμε, τεστ ζωτικότητας, περιέργως το 13 δεν αντέδρασε. Ανήκει στο 20-25% των περιπτώσεων που νεκρώθηκε. Ομοίως και το 21. Το 21 το περιμέναμε, το 13 δεν το περιμέναμε. Αξονική τομογραφία. Φανταστείτε ότι μετά από το ατύχημα έχουμε αρκετά μεγάλο έλλειμμα σκληρών ιστών. Είναι η περιοχή του 12 και εδώ είναι η περιοχή του 11. Λειτουργική ανάλυση για κάποιους ορθοδοντικούς που βρίσκονται στο ακροατήριο. Δεύτερη τάξη, κάθετη πρόταξη 3 χιλιοστά, οριζόντια πρόταξη 7 χιλιοστά. Ασυμπτωματική κροταφογνατική διάρθρωση. Αισθητική ανάλυση, έλλειμμα στην περιοχή του 11-12 και σκληρών και μαλακών ιστών, λεπτό βιότυπο σούλων. Έχουμε μια ελαφρώς υπερόγεια κλίση του 13 και ελαφρύς αποχρωματισμός. Θυμηθείτε ότι αυτό το δόντι έχει νεκρωθεί. Οι αναλογίες των δοντιών της ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τον φυσικό, κεντρικό και πλάγιο. Ουσιαστικά αυτές οι αναλογίες που θα θέλαμε να είχαμε και στα φυσικά της δόντια θέλησε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο minimal invasive οδοντιατρική. Είναι της μόδας να το ακούμε τα τελευταία καιρό. Βλέπετε 8,6 το φάρδος, 10,04 το ύψος, 5,80, 7,65 το ύψος του πλαγίου. Μεσαία γραμμή χαμόγελου,
Και εδώ είναι η συζήτηση που τελικά θα την κάνουμε στο τέλος. Σχέδια θεραπείας. Δύο εμφυτεύματα versus ένα εμφύτευμα, περιοχή πλαγίου κεντρικού, γέφυρα, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί, από 13 στο 21 με κάποιο μόσχημα συντετικού ιστού, λόγω ελλείμματος, versus εμφυτεύματα ή ένα ή δύο. Καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση versus οστικό μπλοκ, μπορούμε να το συζητήσουμε με τους γνάθοχειρουργούς μας. Και ίσως κάποιοι να προτείνανε διατατική οστεογένεση. Έχω ξεχάσει σχέδια θεραπείας, θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε μετά, γιατί νομίζω ότι και η ορθοδοντική έχει θέση σε αυτό το περιστατικό και θα μπορούσαμε λίγο να το συζητήσουμε. Επιλεχθέν σχέδιο θεραπείας. Το διαγνωστικό κέρωμα δείχνει έλλειμμα στους μαλακούς ιστούς. Έχουμε τροποποιήσει λίγο την κλίση του κοινόδοντα. Έχουμε καιρώσει ελαφρώς τον ένα κεντρικό. Θυμηθείτε ότι έχει κάταγμα αυτός ο κεντρικός. Προβληματισμός είναι πάντα στην περίπτωση που λείπουν δύο γειτονικά δόντια, αν χωράνε τα δύο εμφυτεύματα. Και ξέρουμε από τον Ντάρνοου ότι η απόσταση μεταξύ δύο εμφυτευμάτων πρέπει να είναι το λιγότερο 3 χιλιοστά. Καμιά φορά, λόγω εμπειρίας, θα έλεγα και 4. Επίσης, κάτι άλλο που ξεχνάμε είναι πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ένα εμφύτευμα σε ένα δόντι. Και κάτι που ξεχνάμε, όλοι λέμε ότι ναι, πρέπει να είμαστε στο 1,5 χιλιοστό. Πολλές φορές ξεχνάμε και το abutment. Ότι έχουμε ένα abutment εδώ, το οποίο αντικρίζει τη ρίζα, το οστό μάλλον, του διπλανού δοντιού. Και υπάρχουν και γι' αυτό κάποιοι κανόνες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Το οποίο πολλές φορές abutment πλησιάζει πάρα πολύ κοντά. Στο δόντι. Όχι στο δόντι, στο κόκαλο που στηρίζει το διπλανό δόντι. Επιλεχθέν σχέδιο θεραπείας, εμφύτευμα στο κεντρικό πρόβολο και δύο όψεις. Δύο όψεις στο 21 και στο 13. Σε συνδυασμό με καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση, με χρήση μεμβράνης τιτανίου και μαλακό υποεπιθυλιακό μόσχευμα. Δύο όψεις lithium disilicate, IMAX στα δύο γειτονικά δόντια. Αυτή είναι η ανάπλαση η οποία έγινε με μεμβράνη τιτανίου πριν από 4 χρόνια περίπου. Συραφή 10 μέρες μετά. Οι ασθενείς ήταν μόνιμα με το προσωρινό, ακίνητο προσωρινό, το οποίο βέβαια σε αυτή τη φάση το κόβουμε αρκετά γιατί δεν θέλουμε να πιέζει με τίποτα τους μαλακούς ιστούς. Και εδώ βλέπετε 6 μήνες μετά, είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα στη θέση του κεντρικού τομέα. Η απορροφήσιμη μεμβράνη έδωσε πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε όλες τις περιπτώσεις προσωπικά που έχω χρησιμοποιήσει μεμβράνη τιτανίου και δεν έχει αποκαλυφθεί, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το κόκαλο το οποίο βρίσκουμε τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τοποθέτηση με βάση το χειρουργικού νάρθηκα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σωστή τοποθέτηση ακόμα και για το πιο έμπειρο χειρουργό. Και ξέρω είσαστε οι περισσότεροι εδώ πέρα μέσα πάρα πολύ έμπειροι και με μεγάλη εμπειρία. Αλλά freehand θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν τοποθετούμε τα εμφυτεύματα. Κυρίως στην αισθητική ζώνη. Τοποθέτηση μοσχεύματος και εδώ είναι 10 μέρες μετά. Αυτή είναι η προσωρινή Maryland η οποία χρησιμοποιήθηκε, όλο το διάστημα το οποίο οι ασθενείς ήταν σε θεραπεία. Και εδώ είναι 4 μέρες μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Κλειστή επούλωση και εδώ σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποίησα μια τεχνική την οποία την έχουμε δημοσιεύσει, έγινε δεκτή πέρυσι στο International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, όπου έχουμε ένα εκμαγείο όπου έχουμε το εμφύτευμα μέσα πριν κάνουμε την ανάπλαση και παίρνουμε και ένα δεύτερο εκμαγείο αφού έχουμε συμπληρώσει τους μαλθακούς ιστούς, δηλαδή έχουμε κάνει όλα αυτά τα χειρουργεία που είναι απαραίτητα να συμπληρώσουμε τον όγκο με κλειστή ανάπλαση και αφού πάρω ένα αλγινικό ή καλύτερα ένα εκμαγείο σιλικόνης, βλέπετε είναι αυτό,
με σιλικόνη. Χρησιμοποιώ ένα κλειδί σιλικόνης όπου μετατρέπουμε, παίρνουμε τον όγκο των ούλων και τον μεταφέρουμε στο πρώτο εκμαγείο που έχουμε το εμφύτευμα μέσα. Αυτό λέγεται καθοδηγούμενη αποκάλυψη. Και τι κάνουμε σε αυτό το εκμαγείο λοιπόν με τα ούλα? Φτιάχνουμε το οριστικό abutment κατευθείαν. Δηλαδή δεν κάνουμε κανένα προσωρινό. Εδώ βλέπετε τη μεταφορά των νούλων στο εκμαγείο. Εδώ χρησιμοποιούμε τελείως εξατομικευμένα, φτιάχνουμε το προφίλ ανάδυσης στο ούλο, στα ούλα, με βάση κάποιους κανόνες, τους οποίους μπορούμε να τους συζητήσουμε στη συνέχεια ή στη συζήτησή μας. Φτιάχνεται το οριστικό abutment και η αποκάλυψη του εμφυτεύματος στο δεύτερο στάδιο γίνεται, εδώ βλέπετε το οριστικό abutment, η αποκάλυψη του εμφυτεύματος γίνεται με την τοποθέτηση του οριστικού abutment μία φορά. Αυτό έχει δειχτεί ότι πολλές φορές, ότι όταν κοχλιώνουμε και αποκοχλιώνουμε πάρα πολλές φορές μία αποκατάσταση, ένα abutment από το δόντι, από το εμφύτευμα, ότι πρώτον δημιουργούμε μικρόβια μέσα, μάλλον εισέρχονται μικρόβια μέσα στο εμφύτευμα και πολλές φορές ο φίλος μας, ο κοινός με τον Κώστα τον Βαλαβάνη, ο Νίτσαν Μπιτσάτσο, μιλάει για το smell implant, το εμφύτευμα το οποίο ξεβιδώνουμε το healing abutment και μυρίζει. Ένας τρόπος λοιπόν να αποφύγουμε αυτό, όπως επίσης έχουμε και βιβλιογραφία που δείχνει ότι έχουμε απορρόφηση οστού και απορρόφηση μαλακών ιστών όσες φορές, αν βιδώνουμε και ξεβιδώνουμε πάρα πολλές φορές ένα abutment ή μια βίδα ή ένα σκελετό πάνω από ένα εμφύτευμα. Και εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι βιδώνουμε μία φορά και δεν αποκοχλιώνουμε. Αυτά είναι τα προσωρινά μας. Πλέον επί abutment, είναι προσωρινά επί abutment. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η θηλή αυτή θα είναι ίδια με την απέναντι θηλή. Και αυτό πηγαίνει λίγο σε αυτό που σας είπα πριν, ότι θέλει ασθενής να γίνει όπως ήταν πριν το ατύχημα. Δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να υποσχεθούμε ότι θα γίνει ακριβώς όπως ήταν πριν το ατύχημα, γιατί δεν έχω φωτογραφία πριν, αλλά φαντάζομαι ότι η θηλή αυτή ήταν πιο κάτω. Προσπαθούμε όμως για το καλύτερο. Με όσα μικρά tips μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όσο καλύτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οδοντιατρική, παρασκευές για όψεις, στο κεντρικό και στο πλάγιο. Η θηλή αυτή δεν με πειράζει. Εδώ βλέπετε το τελικό abutment, γιατί είναι στο κέντρο. Και να μην την είχα όλη, πάλι δεν με πειράζει, γιατί είναι στο κέντρο του ασθενούς, δεν φαίνεται. Και την έχω εδώ, γιατί έχουμε το περιρίζιο αυτού του δοντιού, το οποίο μας δίνει τη θηλή αυτή. Ξέρουμε ότι με βάση τον Darnow, η θηλή μεταξύ δύο φυσικών δοντιών κατά μέσο όρο είναι στα 5 χιλιοστά. Η θηλή μεταξύ ενός δοντιού εμφυτεύματος, μάλλον μεταξύ δύο εμφυτευμάτων κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 3,4, μετά από πολλές μετρήσεις που έχουν γίνει, και η θηλή μεταξύ δοντιού και εμφυτεύματος είναι γύρω στα 4,1. Υπάρχουν διάφορες έρευνες, Σαλάμα, Τάρνου και διάφορες άλλες μελέτες. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ, το οποίο βλέπετε δεν ξεβιδώνω το abutment, παίρνω απλά, του συμπεριφέρομαι σαν να είναι δόντι. Δηλαδή χρησιμοποιώ νήμα, οδοντικό νήμα και μερικές φορές μπορώ να χρησιμοποιήσω καθόλου νήμα εδώ. Μπορώ να πάω κατευθείαν σε ο τεχνίτης μου να έχει ετοιμάσει ένα κόπινγκ και να κάνω ένα pick-up αποτύπωμα, χωρίς καν να μπω μέσα και να διαταράξω την ισορροπία του εμφυτεύματος, του abutment. Αυτή τη θηλή νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να την έχουμε στο 100% και το εξηγούμε αυτό στην ασθενή, παρόλο που προσπαθούμε με πόντικ να πιέσουμε όσο γίνεται αυτή εδώ την περιοχή. Και αυτή είναι η τελική αποκατάσταση με τις δύο όψεις και την εμφυτευματική γέφυρα με πρόβολο. Μασιδική, χαμόγελο, σίγουρα δεν είναι το τέλειο αποτέλεσμα. Γι' αυτό έφερα και το περιστατικό για να συζητήσουμε. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να έχω περισσότερα, μεγαλύτερη θηλή σε αυτό το... Αλλά νομίζω ότι η ασθενής μπορεί να ζήσει με αυτή την αποκατάσταση. Και αυτή είναι η τελική ακτινογραφική εικόνα. Και αυτό είναι 2 χρόνια μετά. Τώρα έχουν περάσει και 3-4 χρόνια αυτή τη στιγμή. Έχω να τη δω 1,5 χρόνο.
ικανοποιητικό και την παρακάλεσα να κάνουμε και ένα CT scan. Εδώ βλέπετε το εμφύτευμα μετά από 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την, ακρόαση. Και νομίζω ότι έχουμε άπλετο χρόνο για συζήτηση, γιατί το περιστατικό έχει αρκετή κουβέντα, πιστεύω. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο περιστατικό από το κύριο Πελεκάνο και από πλευράς τεκμηρίωσης και αποτελέσματος. Και νομίζω ότι δίνει και αρκετή τροφή και στους περιοντολόγους εδώ για συζήτηση. Ερωτήσεις αν υπάρχουν. Όχι μόνο στους περιοντολόγους, νομίζω και... Ναι, εντάξει. και στους ορθοδοντικούς και στους νεοχειρουργούς. Μπράβο, Σταύρο, εγώ το ξέρω τι κάνεις. Πάρα πολύ ωραία έλυσες το περιστατικό. Κρίμα που το συνέχισες όλο. Γιατί γίνεται ήταν, ωραία κουβέντα πριν ήταν εντολή του... Ναι. Το ξέρω, ναι, ναι. Όντως. Ναι. Όχι, αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε, παρότι εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έκανες, είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, το, καταρχήν, το 3, έτσι, και εντάξει, το 4 νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή και ότι απλά το έβαλες εκεί, αλλά το 3, πολλοί θα πήγαιναν, νομίζω, ειδικά κάποιοι Γνάθο εδώ, ίσως πήγαιναν και πάρα πολλοί κόσμος στο τρίτο κομμάτι. Και θα ήθελα να ακούσω έτσι κάποια σχόλια σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Νομίζω ότι έχουμε 2 ικανότατους τουλάχιστον εδώ χειρουργούς. Μπορούμε να συζητήσουμε την πιθανότητα να κάνουμε οστικό μπλοκ έναντι του GBR. Ναι, τέλος πάντων, είναι σαν να μιλάμε τα ίδια θα πω, είτε εγώ είτε ο Γιώργος. Εγώ σίγουρα θα προτιμούσα το blog, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και με το... αυτό που πολύ σωστά είπες είναι ότι χρησιμοποιείς τη σωστή μεμβράνη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Αυτό το αποτέλεσμα το κατάφερες λόγω της μεμβράνης, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να κρατήσουμε το χώρο. Ο χώρος κρατιέται ή από το οστικό blog, ή από μια μεμβράνη με πλέγμα τιτανίου μέσα. Και όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει πιθανότητα αρκετά αυξημένη με τις μεμβράνες αυτές να υπάρξει αποκάλυψη. Αν υπάρξει αποκάλυψη, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Έτσι. Ό,τι και να. Γιατί έχω ακούσει διάφορα. Βάλε ζελέ, κάνε δείξε. Ό,τι και να γίνει, αν αποκαλυφθεί η μεμβράνη, έχασες το αποτέλεσμά σου. Τέρμα. It's as simple as that. Έτσι. Οπότε. Προσωπικά στα χέρια μου και νομίζω και στα χέρια του Γιώργου, θεωρώ πιο προβλέψιμο το να κάνω ένα blog. Βέβαια, αυτό είναι στα χέρια μας, έτσι. Ίσως στα χέρια κάποιου που δεν μπορεί να κάνει το blog, το προτιμάει κάτι τέτοιο. Αλλά στα χέρια μου το blog είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Μου δίνει τέλεια κινητοποίηση, και αυτό θέλω να πω ουσιαστικά, στην οστική ανάπλαση αυτό που μετράει είναι η τέλεια κινητοποίηση του μοσχεύματος. Mm-hmm. Ό,τι μόσχευμα χρησιμοποιήσουμε, είτε κοκκόδες, είτε ότι πρέπει κάπως να το ακινητοποιήσουμε. Εάν δεν ακινητοποιηθεί το μόσχευμα, όλη η ανάπλαση αποτυγχάνει. Οπότε το μπλοκ μέσω 2 βιδών ακινητοποίησης δίνει την τέλεια ακινητοποίηση. Δεν υπάρχει πιο τέλεια ακινητοποίηση από αυτό. Εάν χρησιμοποιήσεις κοκκόδες μόσχημα όπως χρησιμοποιήσες, που θεωρώ ότι δεν είπες τι έβαλες μέσα, αλλά φαντάζομαι θα έβαλες και λίγο αυτό μόσχημα. Ναι, βέβαια, πήρα από την Άκανθα. Χρειάζεται, σε τέτοιες αναπλάσεις χρειάζεται λίγο αυτό μόσχημα. Το μέσο ακινητοποίησή σου εδώ δεν ήταν βέβαια το κοκκόδες αυτό μόσχημα, ούτε το ξένο μόσχημα. Ήταν η μεμβράνη, όπως σου είπα.
Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια μέθοδο να ακινητοποιήσουμε το μόσχευμα. Αν το πετύχουμε αυτό, πετυχαίνουμε πολύ καλή ανάπλαση. Έτσι, αυτό είναι το πρώτιστο. Και δεύτερο, με τι θα το καλύψουμε. Πάντα χρειάζεται μεμβράνη και μπλοκ να κάνουμε. Έτσι, αυτά που λέγαμε παλιά, ότι δεν βάζουμε μεμβράνες και τα περιόστια είναι οι καλύτερες μεμβράνες, συγγνώμη θα το πω, είναι μπαρούφες. Έτσι, χρειάζονται μεμβράνες πάντα. Και απλώς εμείς το. Δηλαδή θα το προσεγγίζαμε διαφορετικά μόνο και μόνο γιατί δίνει πολύ καλή ακινητοποίηση. Και έχεις βέβαια και το αυτομόσχημα και υπόψη ότι κάνουμε οστικό μπλοκ, αλλά δεν βάζουμε μόνο οστικό μπλοκ. Έτσι, γύρω-γύρω το καλύπτουμε και με κοκκία ξενομοσχεύματος και το καλύπτουμε όλο αυτό το σύστημα. Δεν χρειάζεται πια να βάλουμε μία απορροφήσιμη μεμβράνη. Βάζουμε μία απορροφήσιμη μεμβράνη long term, έτσι, την οποία την ακινητοποιούμε πάλι με καρφίδες, όπως έγινε πολύ σωστά και εδώ. Ναι. Έτσι, αυτό. Και να συμπληρώσετε. Συμφωνώ με το Χάρη απόλυτα. Θέλω να εξηγήσω, αν είναι δυνατόν, για ποιο λόγο πήγε τόσο καλά αυτό. Αν επρόκειτο για μία ακρολοφία. Δεν πήγε 100% καλά. Εντάξει. Ναι. Αν επρόκειτο για μία ακρολοφία η οποία θα ήταν ατροφική, θα ήταν knife edge σε μεγάλη έκταση, ήταν μία ολική νοδότητα η οποία είχε υποστεί ατροφία κατά πλάτος σε πολύ μεγάλη έκταση, νομίζω ότι έστω και με μεμβράνες τιτανίου δεν θα παίρναμε προβλέψιμα κάποιο αποτέλεσμα. Εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν μπλοκ. Έτσι, επειδή τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο οστικό έλλειμμα, οριζόντιο, όχι κάθετο, ναι, κυρίως οριζόντιο, σχετικά περιορισμένο και στη γειτονική περιοχή υπάρχουν οι προπαίτειες από τα ριζικά εφάρματα των γειτονικών δοντιών, αυτό σαν defect είναι κάπως space maintaining και η μεμβράνη βοηθάει. Έτσι, αν ήταν μια πιο εκτεταμένη περιοχή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει με μεμβράνες τιτανίου αυτό. Νομίζω αν προσπαθούσε κανείς να το κάνει αυτό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και τι θα βάλει στα προσωρινά και αν θα πιέσουν τα προσωρινά και τι θα γίνει και τελικά θα ανοίγαν όλα και θα χάνουν. Έτσι, θα ήταν επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιηθούν μπλοκ. Εδώ θα μπορούσε να πάει και έτσι και αλλιώς, δεδομένου ότι ήταν οριζόντιο το έλλειμμα κυρίως. Έτσι, όχι κάθετο. Να κάνω απλά ένα σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Και κυρίως στην ακινητοποίηση του μοσχεύματος. Βλέπετε ότι, ας πούμε, ένας πολύ της μόδας και καλός χειρουργός, ο Ίστβαν Ούρμπαν από την Ουγγαρία, έχει στο Τζόμι δύο δημοσιεύσεις που δείχνει πολύ καλή οριζόντια ανάπλαση με την τεχνική που χρησιμοποιεί τη Sausage Technique με μεμβράνη απορροφήσιμη. Ξέρω ότι θα είστε εναντίον με αυτό, αλλά επειδή τον έχω δει το συγκεκριμένο άνθρωπο να χειρουργεί πάρα πολλές φορές, έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Το μυστικό του είναι ότι ακινητοποιεί απίστευτα το μόσχευμα αυτό που βάζει με τις μεμβράνες, για οριζόντια μοσχεύματα, ελλείμματα μιλάω. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ σημαντικό η ακινητοποίηση του μοσχεύματος. Το θέμα είναι όμως ότι όταν λείπουν δύο γειτονικά δόντια, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Μάρκ του Χίρτσελερ, ότι παρόλο που είναι οριζόντιο το έλλειμμα, έχουμε κάθετη απώλεια οστού. Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάθετη απώλεια, γιατί το κόκαλο το οποίο είναι ανάμεσα στα δύο δόντια, που στηρίζεται από το περιρίζιο των δύο δοντιών, χάνεται όταν δύο γειτονικά δόντια λείπουν. Οπότε, εκεί δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα και η ανάπλαση με μπλοκ θα μπορούσε να μας στηρίξει μια μεσοδόντια θηλή. Αυτό είναι το... Συμφωνώ κατά τα άλλα σε όλα αυτά που είπατε. Όχι, δεν στηρίζει. Τη μεσοδόντια θηλή δεν στηρίζει. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα. Η ακινητοποίηση του μοσχεύματος είναι πολύ σημαντική. Δώσουμε το μικρόφωνο λίγο. Καταρχήν, θα ήθελα να σας συγχαρώ, Σταύρο. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Αντιμετώπισες το chief complaint, την κυρία ενόχληση του ασθενούς, το οποίο πάντοτε είναι ο αντικειμενικός στόχος. Τώρα, ανέφερες σχετικά με την ορθοδοντική διάφορα στοιχεία.
Επομένως, δεν μπορώ παρά να πάρω τη σκυτάλη. Είναι το νούμερο, και να, το νούμερο και 5 να κάνω, αυτό. Και να κάνω κάποια σχόλια σχετικά, αν και δεν είμαι της άποψης ότι ο καθένας, κάθε ασθενής, πρέπει σόν και καλά να κάνει και ορθοδοντική. Όμως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βλέπεις κάποιος μετά από ένα ατύχημα, αντιμετωπίζει αυτό το ατύχημα σαν μια νέα ευκαιρία να ασχοληθεί με το στόμα του. Αυτή η νέα ευκαιρία, λοιπόν, να ασχοληθεί με το στόμα του, λέει ορισμένα πράγματα. Λέει, όπως ανέφερες πολύ ωραία εσύ, ότι δεν είχε μόνο το ατύχημα που έχασε τα δύο δόντια και τα δύο νεκρώθηκαν, είχε ταυτόχρονα και δεύτερη τάξη. Δηλαδή, τα πάνω με τα κάτω δόντια, η σύγκληση δηλαδή, δεν ήταν φυσιολογική. Είχε μια οριζόντια πρόταξη. Μια απόσταση των πάνω τομέων από τα κάτω. Είχε παράλληλα δύο ημιέκλειστους πάνω, τονίζω τους πάνω, δύο ημιέκλειστους φρονημίτες. Και επομένως κατέληξε να λείπουνε. Πολύ ωραία. Κατέληξε λοιπόν στη μία πλευρά να λείπουνε δύο δόντια, μιλάω για τον 11 και 12, ενώ να υπάρχει ο 18. Τι θα μπορούσε λοιπόν σε περίπτωση που αυτή η ασθενής αποφάσιζε να κάνει μια νέα αρχή στο στόμα της και αποφάσιζε να διορθώσει και το συνωστισμό που βλέπω κάτω και να βάλει, να κάνει και ορθοδοντική θεραπεία. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Και θα μπορούσε να βοηθήσει το προσθετικό σου αποτέλεσμα? Θα μπορούσε να βοηθήσει τη μεσοδόντια θηλή? Το κόκαλο που υπάρχει εγγύς του κοινόδοντα μοιάζει αρκετά καλό για να προχωρήσω σε μια εγγύς μετατόπιση του κοινόδοντα. Και τώρα το δίλημα εδώ πέρα ορθοδοντικά θα ήταν το εξής. Μια ορθοδοντική θεραπεία fast track με κοινόδοντα να μετακινηθεί εγγύς, ίσως και πρώτο προγόνφιο και να μετατοπιστεί με κάποιο ελαττήριο, είναι σχετικά εύκολη διαδικασία. Σε κανένα δεκατετράμινο να μετατοπιστεί όλο ο κοινόδοντας στη θέση του πλαγίου και ενδεχόμενα και ο προγόνφιος και να αφήσω λίγο πιο πίσω για άλλο ένα εμφύτευμα, πιο πίσω, αλλά σε λιγότερο αισθητική ζώνη, μετατρέποντας τον κοινόδοντα σε πλάγιο και τον προγόνφιο σε κοινόδοντα. Κατά κόρον, ο Ζάκρισον έχει δείξει καταπληκτικά αποτελέσματα και υπάρχει και η διαδικασία. Η διαδικασία εδώ είναι τον κοινόδοντα τον υπερεκφύγουμε λίγο, ώστε ο αυχένας των νούλων να έρθει στο επίπεδο σύστηκα με τον άλλο αυχένα των νούλων στην άλλη πλευρά. Τον προγόνφιο να τον εμβυθίσουμε λίγο να αυξηθεί το αυγενικό όριο των νούλων, να έρθει λίγο πιο ψηλά και στη συνέχεια να γίνει προσθετική αποκατάσταση του ημεριτίνη ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Λοιπόν, ή ακόμα και με κάποιο μίνι εμφύτευμα που έχουμε την ευχέρεια πλέον, να μετακινήσουμε όλο αυτό το κομμάτι προς τα εγγύς. Και βέβαια φαντάζομαι ο συνάδελφος ο Στέφανος θα πει και γιατί δεν κοιτάμε να βάλουμε κάποιο μόσχευμα αρχικά, να βάλουμε το εμφύτευμα και να στηριχθούμε στο εμφύτευμα το οποίο θα έχουμε βάλει στο κεντρικό τομέα. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μία διαδικασία. Μέλος, υπάρχουν πολλές options και αυτό που... Ναι. Πώς θα μπορούσες να μας βοηθήσεις ορθοδοντικά? Ορθοδοντικά δεν μπορώ να σου κλείσω δύο δόντια, μην τρελαθούμε. Οπωσδήποτε. Δεν συζητιέται, αλλά η μεσοδόντια θηλή, επειδή έγινε άκουσα εκτεταμένη συζήτηση σε σχέση με τη μεσοδόντια θηλή στην εγγύς πλευρά του κοινόδοντα, ο οποίος θα έχει μετατραπεί σε πλάγιο, ενδεχόμενα θα ήταν καλύτερο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι από αυτούς που θα σου πω οι ασθενείς δεν θέλει σιδεράκια, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ η ιδέα αυτή, την οποία την άκουσα στο διάδρομο από σένα, που ο κοινόδοντας θα πάει στην θέση του πλαγίου και θα μετατρέψουμε το διπλό έλλειμμα σε μονό έλλειμμα, ακόμα και να έμπαινε ένα άλλο μονό εμφύτευμα στη θέση του προγόμφιου, ανέμενε στη θέση του. Και θα το έβαζα σίγουρα σαν μία από τις πρώτες λύσεις, γιατί, όπως είπα, μου την έδωσε στο διάδρομο την ιδέα αυτή ο Μάκης και πραγματικά θεωρώ ότι είναι καλή. Έχω μια μικρή ένσταση στο ότι το εμφύτευμα δεν θα το έβαζα πριν την ορθοδοντική, γιατί όσες φορές το έχω κάνει, τέτοιου είδους εμφυτεύματα πρέπει να μπαίνουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια και οι τυχόν μετακινήσεις μετά την ορθοδοντική δεν διορθώνουν τη θέση του εμφυτεύματος. Και η δεύτερη ένσταση, αν θέλετε, η ερώτηση είναι κατά πόσο ο πλάγιος στο εύρος του, γιατί αν δείτε λίγο την κλινική εικόνα του πλαγίου, πάω λίγο στο...
μέχρι να το βρεις, μπορώ να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, μόνο να πω ότι φυσικά, για το... και σε αυτό, φυσικά για το εμφύτευμα, αν ήταν να τοποθετηθεί αρχικά, πάντοτε κάνεις ένα setup, το οποίο το τελικό αποτέλεσμά σου θα είναι πολύ κοντά σε αυτό. Γιατί έχεις δίκιο, το σχόλιο είναι πολύ... Κατά πόσο ένας πλάγιος τόσο μικρούλης σαν για αυτόν, που δεν θέλει να τον πειράξει, δηλαδή δεν θέλω να βάλω όψη εδώ, θα μπορούσε ένας μεγάλος κοινόδοντας, ερχόμενος στη θέση του πλαγίου, να μην φαίνεται μεγάλος και να μην πρέπει να βάλω όψη σε αυτό το δόντι. Δηλαδή, ο όγκος του κοινόδοντα, σαν δόντι, άμα αυτόν τον έφερα εδώ μπροστά, αν θα μπορούσα να κάνω compensate στο μέγεθος του πλαγίου. Γιατί αυτή η κυρία έχει μικρό πλάγιο. Και το όριο. Μέχρι να βρει ο Σταύρος τη διαφάνεια αυτή, ήθελα να ρωτήσω τους ορθοδοντικούς, επειδή πολλές φορές γίνεται αυτή η κουβέντα, και επειδή εδώ πέρα κολλάμε στη θέση της στυλής, το ένα χιλιοστό, που σε επίπεδο μιας μεγάλης, πόσο πολύ, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο. Αν κάνουμε την ορθοδοντική, λοιπόν, που προτείνεται εσύ, η ορθοδοντική, πόσο πολύ μπορείτε να διασφαλίσετε σε ένα λεπτό βιότυπο την εγγύ στυλή του κοινόδοντα να μην υποχωρήσει, για να μην πάρουμε εμφύζηση μετά. Εδώ βλέπετε και πόσο μικρός είναι αυτός ο πλάγιος, έτσι, που δεν θέλει να τον ακουμπήσουμε. Ήδη το προσωρινό μου είναι πολύ μεγαλύτερο από τον πλάγιο. Ναι. Και αυτό το σχόλιο θα συμφωνήσω. Δηλαδή, όταν ο βιότυπος είναι λεπτός, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να προηγηθεί κάποιο μόσχευμα, να παχύνει τα ούλα σε εκείνη την πλευρά. Και να σου πω επίσης, αν πρόσεξες αυτό που ανέφερα προηγουμένως, είναι εκτός από την εγγύς μετακίνηση, θα κάνεις και μυλική μετακίνηση, υπερέκφυση. Ήθελα να προσθέσω κάτι. Στα δικά μου χέρια τουλάχιστον, ακολουθώντας το μόσχευμα από το κλάδο, μπορεί να γίνει διάσκηση του μοσχεύματος, να χρησιμοποιήσουμε το εξωτερικό φλοιώδες τμήμα, σαν να είναι μεμβράνη, και το βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι να το γεμίσουμε με τεμαχισμένο στον τόσο καλά, ώστε να μην θεωρητικά να μην αφήσουμε χώρο για τους συνοβλάστες. Από την άλλη περίπτωση, πιστεύω ότι δουλεύει μια χαρά. Το χρησιμοποιώ μαζί μια μεμβράνη νικής από το μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το άλλο που ήθελα να πω ότι αν περιμέναμε ορθοδοντικά, θα χάναμε και τους μαλακούς ιστούς για να κάνουμε μετά την αύξηση στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, αν περιμέναμε 3, 4, 5, 1 χρόνο, οι ιστοί πλέον θα είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε δεν θα μπορούσαμε να τους διαμορφώσουμε στη μορφή που τους διαμορφώσατε με την ίδια άνεση. Αυτό γιατί το λες, Νίκο? Το λέω γιατί στη φόρση βάση επούλωση τους 2 πρώτους μήνες είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείς αυτούς τους ιστούς, παρόταν πλέον έχεις επιτύχει και τη τελική απορρόφηση και από το οστούν εσωτερικά, αλλά ταυτόχρονα και την πλήρη ορίμαση των ιστών των μαλακών ιστών. Λοιπόν, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Καταρχήν, να συγχαρώ το εξαιρετικό συνάδελφο, το Σταύρο τον Πελεκάνο. Είμαι ο Νίκος ο Μάρκος. Και θα ήθελα λίγο να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο στα παραλυπόμενα εδώ πέρα της συζήτησης. Το πρώτο είναι το εξής. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα του περιστατικού. Κάνουμε μια συζήτηση για τη μεσοδόντια θηλή όταν ήδη έχει πει ο Σταύρος ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που μπορούσαμε να πάρουμε είναι το μέγιστο προσδοκόμενο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι σχόλιο πάνω στη συζήτηση που κάνανε οι γνωθοχειρουργοί. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο θεραπείας για αυτό το περιστατικό. Σαφώς θα μπορούσε να επιλεγεί και η τεχνική του μπλοκ. Περιοδοντολογικά, έτσι, από τη δική μου σκοπιά, δεν έχω καμία εμπειρία απέναντι στα μπλοκ. Πιστεύω ότι η βιβλιογραφία ολοένα και περισσότερο οδηγεί την εμφυτευματολογία σε μια περισσότερο συντηρητική προσέγγιση, με μεμβράνες οι οποίες είναι απορροφήσιμες, ακόμα περισσότερο σε σχέση με μεμβράνες οι οποίες έχουν τιτάνιο. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να πω ότι όταν έχεις έναν ασθενή με λεπτό βιότυπο όπως το συγκεκριμένο, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι κάθε τεχνική δουλεύει στα χέρια ενός έμπειρου ανθρώπου που έχει κάνει πολλές φορές αυτή την τεχνική. Ο Σταύρος είναι ένας έμπειρος χειρουργός. Μας δείχνει ένα περιστατικό με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο καθένας μπορεί να κάνει μια τέτοια τεχνική πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε μια άλλη ενδεχομένως περίπτωση να είχαμε μια αποκάλυψη μεμβράνης, η οποία στην περίπτωση που έχουμε μια μεμβράνη με τιτάνιο, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Έτσι. Θα ήθελα επίσης να γίνει ένα σχόλιο από σένα, Σταύρο, για το τι πρόγνωση έχουν τα εμφυτεύματα σε
περιοχές που έχει, έχει γίνει ανάπλαση οστού, δηλαδή σε αναπλαστένο οστούν. Έτσι, μακροχρόνια πρόγνωση. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι σε κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να υπάρχει επάρκεια και μαλακών και σκληρών οστών καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Το έχουν δείξει όλοι οι μεγάλοι κλινικοί. Έτσι. Ίσως μια μικρή μου ένσταση εδώ πέρα είναι η εξής, ότι επειδή πράγματι αυτή η ασθενής είχε λεπτοβιότυπο και ήταν αρκετά μεγάλο το έλλειμμα, ήταν πράγματι τάξη 3 κατά μίλερ, δηλαδή ήταν συνδυασμένο έλλειμμα και οριζόντιο και, και κάθετο. Έτσι. Και υπεραμείνω με αυτό που λέει ο Ούρμπαν, ότι, πώς το λένε, ότι πρέπει να υπάρχει υπερεπάρκεια ιστών και σε κάθετο, δηλαδή και ο Χιούρτζελερ το λέει αυτό. Και ο Γκρούντερ. Ίσως θα έπρεπε να τροποποιήσουμε, γιατί γίνεται αυτό, να τροποποιήσουμε λίγο το βιότυπο, δηλαδή να κάνουμε ένα μόσχημα συνδετικού ιστού, να αυξήσουμε λίγο το πάχος των μαλακών ιστών για να μπορούμε έγινε, να κάνουμε αυτό. Απλά ίσως ήθελε κι άλλο ένα. Και επίσης κάτι άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ήθελα να πω μάλλον το εξής, ότι τώρα το τελευταίο καιρό και στη μεταπτυχιακή κλινική στο Πανεπιστήμιο, στην περιοντολογία, χρησιμοποιούμε τεχνικές με απορροφήσιμες μεμβράνες. Σαφώς πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το μόσχημα πρέπει να είναι ακινητοποιημένο. Έτσι, σίγουρα χρησιμοποιούμε βίδες και καρφίδες και συνδυασμό υλικών αναπλαστικών, όπως αλλομοσχεύματα σε συνδυασμό με ξενομοσχεύματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είπες ότι χρησιμοποίησες ξενομόσχευμα σε συνδυασμό με κάποια κοκκή αυτομοσχεύματος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά μπορούμε και πάμε μάλλον σε πιο συντηρητικά πρωτόκολλα, γιατί πράγματι στα χέρια των γνωθοχειρουργών τα μπλοκ είναι πολύ εύκολη και καθημερινή υπόθεση, αλλά στα χέρια των υπολείπων είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και επίσης να πω ότι ο... Δεν είναι καθόλου εύκολο, γι' αυτό το λόγο λέω ότι... Και το είπε και ο Σταύρος... Όχι, όχι, όχι. Και έκανε μια ανοίξη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε επάρκεια μαλακών ιστών. Και έκανε και το σχόλιο ο Σταύρος ότι... Και είπε ότι θα ακουστεί και περίεργο από πολλούς ότι χρησιμοποιούμε πια και απορροφήσιμες μεμβράνες, βραδέως βέβαια απορροφήσιμες μεμβράνες, που μπορούν να κρατήσουν τα οστικά μοσχεύματα σε βάθος χρόνου. Και να πω ότι όταν επιλέγουμε τέτοιες τεχνικές, δηλαδή με απορροφήσιμες μεμβράνες, καλό είναι να αφήνουμε το περιστατικό να επουλώνεται τουλάχιστον για ένα οχτάμινο και όχι εξάμινο. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Σταύρο, με αυτό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Το έλλειμμα αυτό, γιατί δεν είναι τελείω. Εγώ θα το έλεγα οριζόντιο έλλειμμα, δεχόμενο αυτό που λέει ο Χιρτσέλερ. Για μένα το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα με μία μόνο χειρουργική περιοχή. Ενώ το μπλοκ υποβάλλει στον ασθενή και σε μία άλλη χειρουργική ταλαιπωρία. Χρησιμοποιώντα τη μεμβράνη που πολύ σωστά είπε ο Νίκο και τα μοσχεύματα για πιο μικρό τραύμα με όλα αυτά τα εναλλακτικά υλικά, ξενομοσχεύματα, συνδυασμού, στο περιστατικό αυτό. Και συνδυάζοντας αυτό που πείσουν είναι πάρα πολύ σωστό. Έχοντας τα επάρματα των όμορων δοντιών, σου δίνει δυνατότητα για στήριξη και για αιμάτωση της περιοχής αυτής. Καλημέρα και από μένα και συγχαρητήρια, Σταύρο. Ξηροπαίδης Ανδρέας, λέγουμε. Περιοδοντολόγος. Ήθελα λίγο να προβληματιστούμε και για το άλλο πιθανό σχέδιο θεραπείας που έχεις αναφέρει στον προβληματισμό σου, την πιθανότητα της λύσης με μία ακίνητη γέφυρα. Αν και δεν με συμφέρει οικονομικά αυτό. Όμως, να το δούμε μέσα από το πρίσμα των μελετών των Σαλάμα, που λένε ότι στην περιοχή των γεφυρωμάτων, αν κάνουμε μόσχευμα συνδετικού ιστού, μπορούμε να έχουμε μία απόσταση οστού από τα ούλα μέχρι και 6 χιλιοστά. Μήπως και μια και έχουμε συζητήσει τόσο πολύ για τη μεσοδόντια θηλή, θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα. Προβληματισμός είναι, δεν είναι σύσταση. Εγώ προσωπικά θα προσέγγισα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το περιστατικό μου με σένα, Σταύρο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη και των προστατολόγων της παρέας γι' αυτό. Ναι, νομίζω ότι έχουμε και προστατολόγους αρκετούς εδώ. Είναι μια λύση, γι' αυτό την έβαλα. Είναι μια βιώσιμη λύση. Προσθετικά δεν είναι άστοχο να τροχίσουμε τους δύο, τον κεντρικό και τον κοινόδοντα, αν και δεν μ' αρέσει καθόλου να τροχίζω κοινόδοντα για ολική επικάλυψη, Στεφάνης. Κάθε φορά που τροχίζω κοινόδοντα
ο οποίος είναι ατόφιος, γιατί αυτός ουσιαστικά είναι ατόφιος, μόνο έχει απονευρωθεί. Δεν πάει το χέρι μου πολλές φορές να το κάνω. Όμως, σαν πρόγνωση, βέβαια είναι 4 τεμαχίων γέφυρα με 2 ενδιάμεσα, θα μπορούσε να είναι μια λύση βιώσιμη, όχι όμως με τόσο μακρόχρονο προβλέψιμο αποτέλεσμα σε σύγκριση με το να βάζαμε φυτεύματα. Αυτή ήταν η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν άλλοι προσθετολόγοι μπορούν να... Βίλη, έχεις να... Και το άλλο που θα μπορούσαμε να μας, λίγο, να μας βοηθήσουν οι περιοντολόγοι είναι κατά πόσο τα μαλακά μοσχεύματα πραγματικά μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ προσωπικά προβληματίζομαι και σε δικά μου περιστατικά που μετά από χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια, βλέπω, παρόλο που έχει μπει πολύ καλός όγκος ιστών, ότι μετά από κάποια χρόνια έχω μια υποχώρηση των μαλακών ιστών. Και αυτό τώρα θα ήθελα να το σχολιάσουμε και να το συζητήσουμε εσείς, οι περιοντολόγοι που έχετε κάνει πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω τη συζήτηση, να σου πω την αλήθεια. Και για να καταλήξουμε ότι το σχέδιο θεραπείας σου είναι νομίζω το πιο σωστό. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές αποτελέσματα και φωτογραφίες αμέσως μετά το τελείωμα του περιστατικού ή ένα χρόνο μετά. Και θεωρώ ότι τα δύο χρόνια, τρία είναι, πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Ναι, και είναι και λίγο. Σηκώ. Νομίζω ότι είναι λίγο. Και ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σταθεροποιεί το οστό, γιατί αυτό είναι που ορίζει τους μαλακούς ιστούς. Είναι αυτό που είπε και ο κ. Βαλαβάνης. Η χρήση ενός εμφυτεύματος. Αλλά εγώ μιλάω για τα μαλακά μοσχεύματα. Δηλαδή, κατά πόσο τα μαλακά μοσχεύματα. Κώστα, Σταύρο, αυτό που θίγεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εγώ το βλέπω στα δικά μου περιστατικά. Μπορεί να κάνω κάποια λάθη. Σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη. Ναι, βέβαια. Μπορούμε να αλλάξουμε το βιότυπο. Φαινοτυπικά. Το φαινό. Αλλάζει το βιότυπο και ώστε φαινοτυπικά να μοιάζει κάτι άλλο. Συσσαγωγικά το βιότυπο. Ο βιότυπος είναι κάτι που είναι γενετικά προκαθορισμένο, έτσι. Λοιπόν, θεωρώ, επειδή λοιπόν παίζουμε με τον φαινότυπο, αλλάζοντας το βιότυπο, και επειδή τίποτα στο κάθε κύτταρο υφίσταται aging, έτσι. Έτσι, είναι λογικό να υπάρχει μια συρρήκνωση όλους τους ιστούς. Είτε αυτό είναι δέρμα, είτε είναι ούλο, είτε είναι οτιδήποτε. Άρα το βλέπετε και στα δικά σας επίπεδο, περιστατικά αυτό. Περίμενε, σε κυταρικό επίπεδο, το βλέπεις αυτό. Ο τρόπος για να ξεγελάσεις το βιότυπο και να παίξεις με το φαινότυπο είναι να δημιουργήσεις τόσο πιο πολύ μεγάλη περίσσια, τόσο περισσότερη περίσσια, okay, ώστε ακόμα και αν συμβούν στο πέρασμα του χρόνου οι όποιες αλλαγές, δεν θα σου επηρεάσουν τον πραγματικό φαινότυπο. Επομένως, εδώ πέρα θέλει κατ' εμέ πιο πολύ μόσχευμα, πιο μεγάλο πάχος μόσχευμα συνθετικού ιστού και επιπλέον η περιοχή λήψη του συνθετικού ιστού να διαφέρει. Γιατί όταν παίρνει συνθετικό ιστό από την περιοχή που πήρε από του προγονφίου, έχει και πολύ μεσοκυτάριο χώρο και πολύ λίπος στα πιο βαθιά στρώματα. Αν πας στο γναθείο, κύρδωμα, το ποσοστό κολαγόνου προς συνοβλάστες αυξάνει πάρα πολύ. Έχεις πιο πυκνό ιστό. Οπότε αυτός ο ιστός υφίσταται μικρότερη συρρήκνωση στο πέρασμα του χρόνου. Είναι και πολύ... να κλείσω με αυτό που λέω λέγοντας το εξή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκέψη σου για την αποκάλυψη του εμφυτεύματος και μπράβο. Είναι πολύ innovative και συγχαρητήρια. Σε ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το δείχνεις στο χαμόγελο, αυτό που μου λείπει με αυτή την παρέμβαση είναι, επειδή πολύ σωστά έκανες απελευθέρωση του περιοστέου για να καλύψει όλο τον όγκο των υλικών, και εδώ είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, να μην γίνει η έκθεση της μεμβράνης που ο Νίκος θέλει επαρκή απελευθέρωση περιοστέου. Η ουλοβλενογόνια ένωση έχει κατέβει. Με την τεχνική σου εντοπίζεις το πρόβλημα σε επίπεδο βιολογικού εύρους γύρω από τον αυχένα του εμφυτεύματος. Δεν δουλεύει σε επίπεδο ουλοβλενογόνιας ένωσης. Άρα, σαν προσθήκη της πολύ έξυπνης προσέγγισή σου, σε ένα άτομο σε υψηλή γραμμή χαμόγελου που θα βλέπει ότι η ουλοβλενογόνια ένωση λόγω της μυλικής μετατόπισης μετά την απελευθέρωση περιοστέου είναι σε διαφορετικό ύψος στο 13 από τον 23, είναι η στιγμή που θα μπορούσες ακόμα και με το Murkograph να κάνεις μερικού πάχου τοποθέτηση ενός ξενομοσχεύματος μαλακού ιστού για να κάνεις μια απίκηση κερατινοποιημένων κυττάρων για να βελτιώσεις ποιοτικά την εικόνα κλινικά στο στόμα της ασθενούς. Σε δεύτερο χρόνο θα το έκανες, δηλαδή σε αυτή τη φάση πριν την αποκάλυψη. Όχι, θα το έκανα μαζί με την αποκάλυψη. Εδώ είναι... με την αποκάλυψη το έκανα. Δεν επηρεάζει. Δηλαδή η αιμάτωση δεν πρέπει να σου επηρεάσει η όποια πάυση αγκίων που θα υπάρξει λόγω της
της τομής την όποια επούλιο θα πάρει σε κάτω. Στον ίδιο χρόνο νομίζω μπορούσα να το κάνω αυτό. Να πω κάτι. Όχι πάγινση, κερατινοποίηση μόνο. Θα, μιλική, ακροριστική μετατόπιση της υλοβλενογόνιας ένωσης και απίκηση με το ξενομόσχημα, με το μούκογραφ για κερατινοποίηση. Δηλαδή το μη εδώ, γιατί εδώ πρέπει να κάνω το μη. Εκεί θα την κάνω ούτως ή άλλως και θα πάω ψηλά στην υλοβλενογόνια, στον κοινόδοντα μεμονωμένα, μερικού πάχους, για να ράψω την υλοβλενογόνια στην ίδια περιοχή με τα άλλα, να αφήσω εκτεθειμένο κατά δεύτερο σκοπό. Και θα έβαζα μια ταινία Mucograft, το οποίο θα μου φτιάξει κερατινοποιημένους ιστούς. Η απόλυτη θέση του Mucograft σήμερα στην χειρουργική περιοδολογία. Γιώργο, να πω κι εγώ πάνω στο Mucograft κάτι. Γιατί είχα μια επαφή με την Geisley και τη ρώτησαν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως το Mucograft και για αύξηση του πάχους των ιστών. Και μου είπε ότι η απόλυτη ένδειξη είναι μόνο για αύξηση της ζώνης των κερατινοποιημένων ιστών. Οπότε καλό είναι που κάνεις αυτό το σχόλιο. Και επίσης, δηλαδή, να το συνεχίσω αυτό και να πω ότι πράγματι σε κάθε περίπτωση είναι καλό να έχεις αρκετά μεγάλη ζώνη κερατινοποιημένων ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα. Για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη φορά όταν διαχειριζόμαστε μαλακούς περιεμφυτευματικούς ιστούς. Πάχος, όχι ζώνη. Πώς. Πάχος ιστών θέλουμε. Πάχος και εύρος. Έτσι. Το πρωτεύον είναι το πάχος. Ναι. Νίκο. Προηγήθηκε πριν πιάσει το περιστατικό ή έγινε μετά? Η ενδοδοτική θεραπεία στον κοινόδοντα, το πρωτόκολλο του Αντρεάσεν λέει ότι σε κάθε τραύμα θα πρέπει να, ακόμα και αρνητική που ήταν μάλλον η μέτρηση, θα πρέπει να περιμένουμε, μπορεί μέχρι και 3 με 4 μήνες να έχουμε ψευδώς αρνητική εικόνα. Οπότε έγινε μετά το τρίμηνο. Γιατί αλλάζει τελείως το προσθετικό σχέδιο θεραπείας. Ακόμα και για την εκόμφωση τη μερική, σε αυτό το δόντι, το 25% που πιθανόν να έχει θετική εξέλιξη ο πολφός του δοντιού, το περιμένουμε στο τρίμηνο. Είναι το πρωτόκολλο του International Association of Dental Traumatology. Ετέθη το ζήτημα να κάνεις ολοκεραμική, Στεφάνη, ή όψη πορσελάνης σε ίδια δοντικά θεραπευμένο δόντι? Όχι. Αισθάνεσαι άνετα και με την όψη? Πολύ άνετα. Είναι πολύ σημαντικές οι δύο παρατηρήσεις που κάνανε οι περιοδολόγοι και νομίζω ότι συμπληρώνουν πάρα πολύ ωραία το puzzle. Απλώς κάτι άλλο που, αν μου επιτρέπετε να θίξω, είναι περισσότεροι από εμάς και νομίζω ότι η τάση πλέον είναι στο να βάζουμε μικρά εμφυτεύματα. Δυστυχώς, το έχουμε συζητήσει και με τον Κώστα έτσι μερικές φορές αυτό. Ίσως ακόμα και το 4 που θεωρείται στάνταρ εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη, να είναι λεπτά. Να είναι, ίσως και αυτό να είναι μεγάλο. Γιατί αν σκεφτείτε ότι ένας κεντρικός έχει 8 χιλιοστά εύρος, σε αυτήν εδώ την περιοχή έχει 5,5 ή 6. Οπότε φανταστείτε ένα 4 εμφύτευμα είναι πολύ ωριακό στην αισθητική ζώνη. Και γι' αυτό και βλέπουμε και πολύ ωραία περιστατικά από άγκυλος, από εμφυτεύματα που χρησιμοποιούν όλοι στάνταρ το 3,4 ή 5, δεν θυμάμαι, 3,5, το οποίο δείχνει πάρα πολλοί ομιλητές, δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά χρησιμοποιούν στενά εμφυτεύματα, μικρά εμφυτεύματα, ώστε να έχουν το περιθώριο να παίξουν με το προφίλ ανάδυσης. Ναι. Αυτή ήταν και η δική μου ερώτηση. Γιατί διαλέξατε να βάλετε τον 11 το εμφύτευμα και όχι ενδεχομένως το 12. Ναι. Η απάντηση είναι ακριβώς αυτή. Ουσιαστικά, όταν έχουμε να παίξουμε ένα τόσο μικρό δόντι, 5,8, και 5,8 είναι εδώ, που είναι το μεγαλύτερο εύρος, ένα εμφύτευμα στην περιοχή του πλαγίου θα μου πίεζε ακόμα πιο πολύ το περιθώριο, θα με στένευε στο να φτιάξω το ενδιάμεσο και τη θηλή αυτή. Όσο γίνεται αυτή η θηλή. Γιατί αυτή τη θηλή πάμε ουσιαστικά να βάλουμε το εμφύτευμα εκεί που έχουμε μεγαλύτερο δόντι. Αυτή είναι η επιλογή μας. Εκεί που έχουμε το πιο μεγάλο δόντι. Και επίσης, χρησιμοποιώντας μεγάλα εμφυτεύματα, ερχόμαστε πάρα πολύ κοντά στα διπλανά δόντια. Πάρα πολύ κοντά. Ναι. Πολύ εντυπωσιακό, Σταύρο. Σταύρος Κυρίτσης, Γενικός Οδοντίατρος. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το μετατραυματικό, το άμεσα μετατραυματικό. Θεωρείς ότι αν έβαζες μόσχευμα μεμβράνη, όπως σου ήρθε η κυρία, θα είχες διατηρήσει περισσότερο τους ιστούς στην περιοχή αυτή, όσον αφορά το στό και φυσικά και τα ούλα, γιατί ξέρουμε ότι τα ούλα ακολουθούν το κόκαλο.
Αν διατηρήσουμε περισσότερο κόκαλο, ίσως μετά στα ούλα ήσουν πιο ευχαριστημένος. Η ίδια άποψη υπόθηκε και στο European Academy of Aesthetic Dentistry από την Ντέμπορα, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή, όταν έχεις ένα ατύχημα με όλο αυτό το μικροβιακό παράγοντα, έναν ασθενή ο οποίος κλαίει, είναι σε πολύ μεγάλη υπερένταση, το να κάτσεις να κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο, δηλαδή ανάπλαση με μεμβράνη, δεν θα το ρίσκαρα πρώτον γιατί είχα ανοιχτούς κρυμνούς ήδη με μικρόβια μέσα. Και δεύτερον, ούτε ασθενής ούτε εγώ είχαμε την, συμφωνώ, το την ηρεμία και την ψυχραιμία και να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα ρίσκαρα την επιβίωση του μοσχεύματός μου. Να προχωρήσω και λίγο πιο επιθετικά. Εάν αποφάσιζες να κάνεις τοποθέτηση εμφυτεύματος την ίδια ημέρα που σου ήρθε η ασθενής με τα τραυματικά, θα πήγαινε στον πλάγιο, γιατί μόνο εκεί είχες κόκαλο, για να κάνεις άμεση φόρτιση και κατά πόσο θα μπορούσες ή θα είχες σκεφτεί να κάνεις και εξαγωγή του 21 για να τοποθετήσεις εκεί πέρα το δεύτερο εμφύτευμά σου και να μπορέσεις να φτιάξεις μια γέφυρα για άμεση φόρτιση. Και το λέω γιατί έχω 2-3 περιστατικά από εκγόμφωση δοντιού που μετά από κάποια χρόνια είχαν και εσωτερική απορρόφηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα αν είναι νεκρό ή όχι το δόντι αυτό ή αν θα νεκρωθεί και να περιμένουμε αυτό το 25%, αλλά κατά πόσο και αυτό το δόντι θα διατηρηθεί στο φραγμό και στο μέλλον. Σταύρο, θεωρώ ότι είναι πολύ επιθετική η λύση που προτείνεις, δηλαδή εξαγωγή του κεντρικού. Και όπως σου είπα, οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που θα είχε τοποθέτηση μοσχεύματος ή εμφυτεύματος την μέρα του τραύματος, θεωρώ ότι θα έπαιζα λίγο έτσι με τις πιθανότητες του να έχουμε. Δηλαδή, θα ήθελα πιο πολύ να πάω stage approach. Είναι πολύ ρίσκο, το ξέρω. Μα γι' αυτό δεν θα το έκανα. Μόνο και μόνο επειδή είναι ρίσκοι, δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω. Ναι. Όλοι μας έχουμε μιλήσει, πραγματικά έχουμε αυτό το δικαιωμένο. Τι είναι αυτό. Αλλά μετά το μικρόφωνο. Έχει μεσόφραση μεταξύ. Βασικά το ήθελα. Ναι. Τώρα. Ναι, ναι, τη μεσόφραση μεταξύ προσθετικού κολοβώματος και εμφυτεύματος. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω το ζυρκόνιο. Αυτό. Ακριβώς εκεί. Το ζυρκόνιο με το μέταλλο, με το τιτάνιο, δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε ένα tight seal τέτοιο που πραγματικά να εμποδίζει την μικροδιείσδυση, ό,τι και να κάνουμε. Άρα, μοιραία στον χρόνο θα έχουμε κάποια μικροδιείσδυση. Νομίζω εκεί πέρα σε γλιτώνει το ότι δεν έβγαλες, γίνανε τα δεσμοστέμι, δεσμοσωμάτια, κλείσανε εκεί πέρα το κενό, οπότε εμποδίζουν μετά την διείσδυση μικροβίων. Αλλά νομίζω μεταξύ ζυρκονίου και μετάλλου ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια στεγανή σχέση. Δεν είχα ζυρκόνιο με μέταλλο. Ήταν μεταλλικό το interface, το οποίο ήταν επικαλυμμένο με ζυρκόνιο. Η επαφή είναι μέταλλο με μέταλλο. Τώρα το θέμα της... Ναι, το θέμα της σύνδεσης δοντιού, μάλλον εμφυτεύματος, abutment, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μπορούμε να συζητάμε μέρες. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε ένα περιφηματικούς ιστούς και όσο δυνατόν τα ημιδεσμοσωμάτια πιο κοντά και αν μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους σύνδεση μεταξύ του υλικού που χρησιμοποιούμε και των μαλακών ιστών, που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από το τι υλικό χρησιμοποιούμε εδώ, από την αδρότητα του abutment που θα χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολλούς ακόμα παράγοντες. Μία ερώτηση. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Με λένε Θωμαή Κατσαρού και έχω κάνει το μεταπτυχιακό της οδοντικής χειρουργικής. Θα ήθελα απλά να ρωτήσω σε αυτή τη φάση. Όταν κάνατε μάλλον τη β' φάση και βάλατε το εξατομικευμένο abutment, διαμορφώσατε κάτι άλλο στους περιοδοντικούς ιστούς, στο εκμαγείο μου λέτε. Στο εκμαγείο όχι. Όταν ανοίξατε για την β' φάση, κάνατε την δομή, τοποθετήσατε το abutment και αυτό είχε τόσο καλά το εξατομικευμένο. Ναι, ναι. Καλό προβλέψιμο αποτέλεσμα ή κάνατε και κάτι άλλο περιοδοντικά, διορθώσατε κάτι άλλο, όχι, εκτός από το wake που κάνατε στο πλάγιο. Καλή ερώτηση. Όταν έχουμε πληθώρα ούλων,
μπορούμε να κάνουμε ακόμα και ένα punch, δηλαδή μια πολύ μικρή τομούλα, να ανοίξουμε τη βίδα επούλωσης, τη βίδα κάλυψης και να τοποθετήσουμε το abutment. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε μια τομή και να φέρουμε λίγο τα ούλα από υπερόεια λίγο προστομιακά, πιέζοντας το abutment να μπει μέσα. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι έχω κάνει μέχρι στιγμής 25 τέτοια περιστατικά, που έχω βάλει το abutment μία φορά. Όταν έκανα τη δημοσίευση είχα γύρω στα 12. Σε μία από τις περιπτώσεις ή δύο χρειάστηκε να ξανατροχίσω ελαφρώς το abutment, γιατί μου κατεβήκανε λίγο παραπάνω τα ούλα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι βάζουμε τα abutment και δεν το ξαναβγάζουμε. Και αυτό είναι ήδη εξατομικευμένο. Και αυτό που θέλω επίσης να προσθέσω και να τονίσω είναι ότι το εμφύτευμα λέμε ότι πρέπει να είναι 1,5 χιλιοστά ή κοντά στο δόντι, καμιά φορά λένε και ένα οι βιβλιογραφίες. Αυτό που ξεχνάμε, και αυτό είναι μια πολύ ωραία βιβλιογραφία από τον Πέρες, είναι ότι ο Πέρες πήρε εμφυτεύματα με μονήρι στεφάνες δίπλα σε δόντια και είδε το εξής, ότι όταν το abutment ήταν σε απόσταση μικρότερη από 2 χιλιοστά, 1,5, όπως είναι το εμφύτευμα, ας πούμε, η θηλή, σε μετρήσεις που έκανε, κατέβαινε. Βρήκε ότι η ιδανική απόσταση μεταξύ abutment, γιατί θυμηθείτε, εδώ έχουμε abutment και εδώ έχουμε κόκαλο, η ιδανική απόσταση του abutment από το κόκαλο θα πρέπει να είναι 2 χιλιοστά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν τοποθετήσουμε το εμφύτευμα στα 1,5, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα είδος κολοβώματος ή ένα σύστημα που να κάνουμε platform switching, δηλαδή μικρότερο abutment από το εμφύτευμα. Εάν τοποθετήσουμε το εμφύτευμα, όπως σε αυτή την περίπτωση, στα 2 χιλιοστά ή ακόμα πιο 2,5 χιλιοστά από τη ρίζα, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε platform switching, αλλαγή κολογόματος. Κάποια άλλη ερώτηση? Πολλές είναι πολλές λεπτομέρειες, ναι. Σίγουρα κάτι θα κέρδιζε. Σίγουρα, βέβαια, αυτό που λέω στο ψυχολογικό είναι το κύριο. Έτσι, δηλαδή, είναι το νούμερο ένα και για τον ασθενή και για τους ίδιους εμάς ψυχολογικά. Θα έβαζες και το εμφύτευμα? Είμαι υπέρ γενικώ
φοβερά. Δηλαδή, εάν ένα δόντι αποτυχώ, όχι από ατύχημα, αποτυχάνει και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι είναι εντελώς λάθος. Ποιο? Το πρωτόκολλο που και φίλοι μας από το Βέλγιο, όπως ο Ρόμπεν κλπ. Συζητάμε εάν είναι λεπτός, λεπτή ή μαλακή ιστή, ότι πρέπει να περιμένουμε και να μπαίνει το εμφύτευμα μεθύστερα. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει τίποτα, ότι θεωρώ, είμαι πεπισμένος και το έχω συζητήσει, δεν έχει τίποτα να κάνει με την άμεση τοποθέτηση του εμφυτεύματος, η μαλακή ιστή. Έχει να κάνει καθαρά με το οστού. Εάν θα γίνει άμεση φόρτιση, είμαι απόλυτα σύμφωνο. Δεν πρέπει να γίνει άμεση φόρτιση, εάν έχουμε πολύ μαλακούς ιστούς. Πολύ απλά γιατί δίνουμε ακόμα περισσότερο χώρο στους μαλακούς ιστούς να αναπτυχθούν, έτσι ώστε να κάνουμε όλα τα manipulations που κάνεις πολύ ωραία και εσύ, μεθύστερα. Αλλά το εάν θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα την ίδια μέρα σε σχέση με τους μαλακούς ιστούς, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πάρα πολλών κλινικών, και όχι καθηγητών από τη Σουηδία, δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτό που θα ήθελα να πω σε σχέση με την τεχνική σου τώρα, για να πάμε και σε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Πάλι όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο απρόβλεπτο το να τροχίσω το απάτμεντ στο υπμαγείο και να τοποθετήσω το απάτμεντ, το οποίο απάτμεντ είναι ένα πάλι πάνω στο κοινωνικό-οικονομικό, μια ακριβή λύση, έτσι. Για μένα αυτό, αντίστοιχα με τη σκέψη που κάνεις, που είναι πάρα πολύ ωραία, λέω, για παράδειγμα, μια που είναι και χορηγή μας σήμερα, η Σαντέν, υπάρχει ένα κουτάκι από την Όπελ, με 8 διαφορετικά κολογόματα, κόντουρ, για την αισθητική ζώνη. Που εάν τοποθετεί κανείς τα εμφυτεύματα όπως το τοποθετείς εσύ, αυτά τα 8 αρκούν. Διάφορα διαπλενογόνια ύψη και διάφορα πάχη. Λοιπόν, θα έπαιρνα ένα τέτοιο κολόγωμα, το οποίο είναι σχετικά πάλι για να πάμε στο τελικό κολόγωμα με μία προσωρινή μετά. Όπου πάλι, χωρίς να ρισκάρω το κόστος εντός εισαγωγικών, διότι όταν ένα κάστομα μπάτμα δεν μας κάνει, το πετάμε σε λουπίδια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιούσα ένα τέτοιο κολόγωμα με μία προσωρινή και θα είχα εντός εισαγωγικών το περιθώριο λάθος, εάν χρειαστεί μισό χιλιοστό περισσότερο ή όχι αλλαγή στο κολόγωμα, να μπω στη διαδικασία αυτή του να αλλάξουμε μία φορά, γιατί και μία φορά να αλλάξουμε δεν υπάρχει. Σωστό, και δύο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Η μεσοδότια φυλή που λες δεν πρόκειται να υπάρξει με καμία τεχνική. Ίσως εάν μάκραινες πάρα πολύ τα δόντια και έκανες ένα illusion έτσι προς τα πάνω και μάκραινες τη φυλή, μπράβο, συγχαρητήρια και είναι τυχερή η ασθενής που είχες ένα γιατρό. Νομίζω εν κατακλείδη έθεσες πολλά θέματα και δεν θεωρώ ότι όντως αυτό που δουλεύει στα χέρια του καθενός, γιατί η τεχνική αυτή που έδειξα δουλεύει στα χέρια μου καλά, αυτό που θα πρέπει να κοιτάμε και για τα νέα παιδιά και για τους νέους οδοντίατρους είναι να τους προσφέρουμε όσο γίνεται πιο λύσεις που μπορούν να τις κάνουν πιο εύκολα. Σαφώς και το μπλοκ λειτουργεί. Ούτε αυτό που έκανα νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα, ούτε αυτό που είπε ο κύριος Γούμενος. Ούτε αυτό η τοποθέτηση του μουκοντέρμ, επίσης με κρυμνό μερικού πάχους, θέλει εξοικείωση. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις τη Δευτέρα, αν το δεις μία φορά. Γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να απλοποιούμε, να δίνουμε τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν όσο γίνεται όλοι μας, να μπορούν να εφαρμοστούν και από το γενικό οδοντίατρο και να έχουν έτσι μια ευκολία όσο γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να τα απλοποιήσουμε όλα. Και να μην... Ορίστε. Θα έπαινε στην περιοχή τη μέρα του μετά, τώρα που είσαι πιο ψύχρεμο. Χωρίς να κάνω κάποια πρόβλεψη, αν θα βάζα τρικάλσιουμ φωσφέη, το οποίο βέβαια
τις περισσότερες φορές έχω άσχημη λίγο εμπειρία με το τρικάλσιουμ φωσφέιτ. Λόγω μικροβίων, μόνο γι' αυτό. Δεν θα άλλαζα κάτι. Ναι, ναι, Γιώργο. Όχι, εννοείται. Αλλά όχι μπλοκ. Όταν το κάνουμε το partial thickness του μερικού πάγου, τον λεπταίνουμε ακόμα περισσότερο για να καλύψουμε μια τέτοια μεμβράνη, η οποία όπως πάρα πολύ σωστά είπες πριν, θα αποκαλυφθεί. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές υπάρχει πλήθος να αποκαλυφθεί. Γιατί να αποκαλυφθεί, σε λεπτό βιότυπο. Αν δεν έχει γίνει σωστά το release και δεν έχει γράψει σωστά. Κάτω release μπορεί να κάνει. Υπάρχει ο κίνδυνος, διόρθωσέ με αν λέω κάτι λάθος, ο κίνδυνος αποκάλυψης. Έτσι λοιπόν, αν έβαινε κανείς, υπάρχει ο κίνδυνος αποκάλυψης σε μεμβράνες τιτανίου. Ειδικά στη χώρα μας, οι οποίοι, μην συζητάμε τώρα το κοριτσάκι το οποίο είναι μια χαρά και καταλαβαίνει και πέντε πράγματα, οι περισσότεροι στην Ελλάδα καμίζουν δύο πακέτα τσιγάρα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος αυτός και πηγαίνοντας σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό κάνοντας κάτι με απορροφήσιμες μεμβράνες πάλι χωρίς πρυμνό μέσα στα πατμία όπως έχει δείξει ο Τάνο, σίγουρα δεν είναι αρκετό, αλλά παίρνεις κάτι έτσι ώστε σίγουρα αργότερα να αντιμετωπιστεί με απορροφήσιμη μεμβράνη και όχι τόσο επιθετικά. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ. Δεν είναι ότι είναι λάθος αυτό, αλλά είναι πιο ασφαλές το άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Χαρίς. Έλειπε. Όχι, να μπει το εμφύτευμα ταυτόχρονα με την μεμβράνη, με την ανάπλαση. Ναι. Δεν είναι άκυρο, είναι μια αντιμετώπιση. Απλά εγώ πήγα πιο πολύ step approach. Δεν είναι άκυρο αυτό που λες. Δύο ερωτήσεις μόνο ακόμα. Είναι ορθοδοντική πριν. Αυτό νομίζω οι ορθοδοντικοί μπορούν να μας το απαντήσουν. Η ερώτηση ήταν αν να το 11 να το μεταφέρουμε στην θέση του 21 και να δημιουργήσουμε δύο θέσεις για δύο μονήρια εμφυτεύματα που είναι πιο προβλέψιμα. Το 21, με συγχωρείτε, να το μεταφέρουμε στη θέση του 11 και μετά να βάλουμε ένα εμφύτευμα εδώ και ένα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό ορθοδοντικά. Η προσπάθεια αυτή συνήθως αποτυγχάνει γιατί μεταφέρει και τον χαλινό και δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Δύσκολα είναι και έχουμε και απορροφήσεις της ρίζας σε αυτή την προσπάθεια. Okay. Σταύρο, συγχαρητήρια. Συμφωνώ με τον κύριο Παλαβάνη ότι ήταν τυχερή που είχε σένα γιατρό. Εκείνο που θέλω να πω για ένα περιστατικό που είναι και ορθοδοντικό περιστατικό, καλό είναι να ρωτήσουμε, να πάρουμε και τη γνώμη του ορθοδοντικού. 100%. Γενικά. Γιατί όταν βάλουμε ένα εμφύτευμα, μετά
δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα υπόλοιπα δόντια. Το εμφύτευμα δεν μετακινείται. Επομένως, κάτι μπορεί να προσφέρει και μία, εφόσον το περιστατικό ήταν ορθοδοντικό. Το αποτέλεσμα ήταν ωραίο. Πιστεύω ότι αν βλέπαμε την πλευρά του 12, ίσως αυτή η έλλειψη του αφιένα να μην ήταν τόσο ευχάριστη. Αυτό που μπορεί να δώσει η ορθοδοντική, και πρέπει να το ξέρουμε, είναι ότι μπορεί να μεταφέρει ένα δόντι μαζί και το κόκαλο. Και πάντοτε το να έχουμε ένα εμφύτευμα με γειτονικά δόντια είναι μια πολύ καλύτερη λύση όσον αφορά την τομική θηλή. Άρα, στην περίπτωση αυτή, πιστεύω ότι οι ατέλειες που είπες ότι έχει το περιστατικό ίσως να ήταν λιγότερες αν είχε γίνει και μια ορθοδοντική παρέμβαση. Συμφωνώ, γιατί τα δευτεροταξικά άτομα, η δεύτερη τάξη είναι πάντα προσθετικά πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, και μάλιστα σε πολλά τέτοια περιστατικά που είναι δεύτερη τάξη, μετά από 8-10 χρόνια βλέπω τον κεντρικό των άλλων να υπερεκφύεται και το εμφύτευμα να μένει στη θέση του. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί συνεχής ανατολή και υπερέκφυση των δοντιών. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο τον Πελεκάνο για το πολύ ωραίο περιστατικό. Διάλειμμα. Και μία η ώρα επανερχόμαστε εδώ.